Η Meng Wanganzhou, οικονομική διευθύντρια της γιγαντιαίας κινέζικης εταιρείας τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας Huawei, αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί υπό όρους και μετά την καταβολή χρηματικής εγγύησης από καναδικό δικαστήριο την Τρίτη 10 ημέρες μετά τη σύλληψή της στο Vancouver κατόπιν αιτήματος των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξέλιξη που προκάλεσε διπλωματική διένεξη ανάμεσα στο Πεκίνο, την Οτάβα και την Ουάσιγκτον. Τη Meng, η οποία είναι επίσης κόρη του ιδρυτή της Huawei, βαραίνουν κατηγορίες ότι παραπλάνησε πολλές πολυεθνικές τράπεζες όσον αφορά συναλλαγές που συνδέονταν με το Ιράν και εξέθεσε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κίνδυνο παραβίασης των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στην ακροαματική διαδικασία στο Vancouver της Βρετανικής Κολομβίας, ο δικαστής ανέφερε ότι η Meng μπορεί να αποφυλακιστεί μετά την καταβολή εγγύησης 10 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, δηλαδή 7,5 εκατομμύρια δολάρια είπα, απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ζητοκραυγές πολλοί στο ακροατήριο. Η Meng, που παρέμενε υποκράτηση από την 1η Δεκεμβρίου, δάκρυσε και αγκάλιασε τους συνηγόρους της. Η 46χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών θα πρέπει να φοράει ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού στον αστράγαλο και να παραμένει στο σπίτι της καθημερινά από τις 11 έως τις 6. Πέντε φίλοι της συμφώνησαν να προσημειωθούν τα σπίτια τους και να καταβάλουν χρηματικά ποσά ως εγγύηση ότι δεν θα αποπειραθεί να διαφύγει. Εάν η δικαιοσύνη του Καναδά αποφανθεί ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία σε βάρος της, το Καναδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης θα κληθεί ακολούθως να αποφασίσει αν θα εγκρίνει το αίτημα έκδοσης της ΣΥΠΑ. Αν αυτό συμβεί, η Meng ίσως προσαχθεί σε δίκη για συνωμοσία με σκοπό τη δόλια απόσπαση χρημάτων από χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και κινδυνεύει να της επιβληθεί ποινή κάθριξης 30 ετών ανακατηγορία.